Φίλοι, τις παρουσίες. Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως θα είδατε, σήμερα έχουμε δύο συνεδριάσεις τακτικές. Ξεκινάμε για τη 15η, Τερνεξής Ιωάννης. Παρόν, Ντεμίρης Αθανάσιος. Παρόν, Μάρτζιος Αθανάσιος. Παρόν, Ανθίτσας Αλέξανδρος. Παρόν, Παπαμιχαήλ Γεώργιος. Παρόν, Τζόρτζης Γεώργιος. Απόν, Τζελεπής Αθανάσιος. Παρόν, Τσακμακίδης Κοσμάς. Απόν, Παυλίδης Πέτρος. Παρόν, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Παρόν, Ακαθωνιάδης Αλέξανδρος. Απόν, Τσελεγκίδης Αντώνιος. Απόν, Καραγιαννίδης Αναστάσιος. Απόν, Θεοδωρίδου Χαρίκλια. Παρούσα, Μεσονύκτης Κυριάκος. Απόν, Φατράλης Βασίλειος. Παρόν, Καραγιαννίδης Ιωάννης. Παρόν, Βουγιουκλής Ηλίας. Απόν, Κυλατζίδης Ελευθέριος. Παρόν, Σύρτας Γεώργιος. Απόν, δικαιολογημένα. Απόν, Κινατζίδης Κωνσταντίνος. Παρόν, Γεωργιάδης Γεώργιος. Απόν, Αθανασιάδης Θεόδωρος. Παρόν, Αναστασιάδης Ηλίας. Απόν, Σαρίδης Άλκης. Απόν, Σμολοκτός Νικόλαος. Απόν. Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Πετρούσας Μάτας Αθανάσιος. Παρόν, Προσοτσάνης Κυρίου Κυριάκος. Παρόν, πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Θεμιστοκλής Ευσταθιάδης. Απόν, Παπαδόπουλος Ελευθέριος. Απόν, Καλής Βρύσης Τούσκος Γεώργιος. Απόν, Καλυθέας Μούτσιος Αθανάσιος. Απόν, Κινατζίδης Ελευθέριος. Απόν, Μαυρολεύκης Μανταζέλης Παναγιώτης. Απόν, Μεγαλοκάμπου Μουρατίδης Θεόφιλος. Παρόν, Μικροκάμπου Σαρόγλου Ιωάννα. Απούσα, Μικρόπουλης Αβραάμ Δαβίδ. Απόν, Περιχώρας Γεφυρόπουλος Νικόλαος. Απόν, Πύργων Τσαούσης Κωνσταντίνος. Απόν, Σιταγρών Τσανίδης Θεόδωρος. Απόν, Φωτολίβος Γεδίκογλου Πέτρος. Απόν, Χαριτωμένης Ηρακλής Χαραλαμπίδης. Απόν, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, Πανοράματος Γαβρά Στέφανος. Απόν, και Ανθοχωρίου Παχατουρίδης Γεώργιος. Απόν. Βεβαίως, ναι. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο πρόεδρος, το λόγο έχει ο πρόεδρος, ναι, της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας, κύριος Μάτας. Κυρία Πρόεδρε, με την άδειά σας θέλω να κάνω μια ανακοίνωση προς όλο το σώμα. Την Κυριακή μεθαύριο και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα του Συλλόγου της Πετρούσας θα γίνει ομιλία κοινή με τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους για το ζήτημα της Παλαιάς Εκκλησίας. Επειδή είναι ένα σοβαρό τοπικό πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία της Πετρούσας, κρίνουμε ότι η παρουσία σας εκεί θα είναι πολύ χρήσιμη, ούτως ώστε να βοηθηθείτε να σχηματίσετε μια πληρέστερη άποψη σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Και επίσης θα παρακαλούσα τους αξιότιμους αρχηγούς των παρατάξεων, τους στέους δημάρχους και τον δήμαρχο, αν κρίνουν ότι είναι σκόπιμο, ας ειδοποιήσουν και τους δημοτικούς συμβούλους που είναι απόντες. Δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις, η πρόσκληση γίνεται προφορικά σε όλους. Στις 11 η ώρα. 11 η ώρα. Ευχαριστώ Θανάση, πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λίγο, υπάρχει η εκδήλωση του Θερακομικρασιατικού Συλλόγου για τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτό σημαίνει ότι 11 και κάτι θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Απλώς σου το λέω, έτσι κάπως να το προσέξουμε αυτό, ναι. Λοιπόν, έχουμε την κατανόμου απαρτία και ξεκινάει η 15η συνεδρίαση μας. Πριν να ξεκινήσω λίγο να κάνω μία ανακοίνωση, δεν είναι εδώ βέβαια οι πρόεδροι. Από τους ενδιαφερόμενους είναι μόνο ο πρόεδρος του Μεγαλοκάμπου. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Μεγαλοκάμπου, Αργυρούπολης, Σιταγρών, Μαυρολεύκης, Περιχώρας, αν θέλετε να τους μεταβιβάσετε από το γραφείο, από την οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει άμεσα να λάβουν απόφαση από τα τοπικά τους συμβούλια για την δημοπράτηση των αγρών, για δημοπρατήσεις των αγρών τους. Απαιτείται απόφαση τοπικού συμβουλίου για να ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο κύριος Κουμουνδούρος μου παρήγγειλε, φαντάστηκα θα είναι εδώ. Ναι, καλά, απλώς το ενημερώνω και εδώ.
Θα σταλεί και έγγραφο, απλώς επειδή το βρήκα πάνω στο γραφείο μου. Εντάξει. Από αυτούς. Λοιπόν, το θέμα μας, στη 15η συνεδρίαση, υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Απολογισμού, του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των εκθέσεων προελέγχου τους από την Οικονομική Επιτροπή και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη διαχείριση του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Προσοτσάνης, προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη του για την έγκριση τους. Το λόγο, κύριε Δήμαρχε, θέλετε εσείς ή να ξεκινήσουμε αμέσως με τον κύριο Καραπιπέρη ή τοποθετήσεις αρχηγών, όπως θέλετε εσείς να πάμε. Με τον κύριο Καραπιπέρη. Ωραία. Κύριε... Κύριος Αθανάσιος Αβράμο, υπάλληλος της Οικονομικής μας Επιτροπής, έχει το λόγο. Λοιπόν, βάσει της εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής, θα πούμε κάποια νούμερα για τον απολογισμό πρώτα. Όσον αφορά τα έσοδα χρήσεως, τα προπολογιστέντα είναι 21.891.917, τα επιβεβαιωθέντα 12.518.225, τα εισπραχθέντα 9.996.678 και τα εισπραχθέα υπόλοιπα 2.312.663. Τα έξοδα της χρήσεως. Προπολογιστέντα 21.891.917, τα ενταλθέντα 8.460.356 και πληρωθήκαν 8.460.356. Το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης είναι τα τακτικά 401.392, τα έκτακτα γενικά 42.721, τα έκτακτα ειδικευμένα 1.092.208, το σύνολο του ταμιακού υπολείπου με 31 Δεκάτου 2012 είναι 1.536.322. Και διαπιστώνει τις παρακάτω παρατηρήσεις όσον αφορά τις αυξομοιώσεις των λογαριασμών. Οι επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση 1.575.076. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 1.054.376. Το κόστος υπηρεσιών και αγαθών παρουσίασε αύξηση 50.457. Τα διοικητικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 401.567. Οι αποσβέσεις παρουσίασαν μείωση 59.565. Οι υποχρεώσεις παρουσίασαν μείωση 554.494. Οι απαιτήσεις εμφανίζονται με αύξηση 534.999. Και το χρηματικό υπόλοιπο παρουσίασε αύξηση 586.082. Αυτά. Τώρα άμα θέλει κάποιος... Με συγχωρείτε να πούμε ότι παρών και ο κύριος Μεσονύκτης Κυριάκος και ο κύριος Τσακμακίδης Κοσμάς. Περιμένω. Τοποθετήσεις, παρατηρήσεις. Κύριε Φατράλη. Ναι, γι' αυτό είπα και προηγουμένως. Πώς θέλετε να... Πώς να μοιράσουμε. Όπως το γράφουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, θέλετε το λόγο, γιατί δεν βλέπω προθυμία από τους συναδέλφους. Ακούσαμε από τον κύριο Αβράμο, ο οποίος μίλησε για στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία βέβαια επισέρχονται στον ισολογισμό, αλλά υπάρχουν επιπλέον και στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά και είναι καταγεγραμμένα στον ισολογισμό.
επειδή θα συζητηθούν και τα δυο τα θέματα μαζί, ας μας πει εκεί από τους ή ο κύριος Καραπιπέρης, ο κύριος Αβραάμ και μερικά στοιχεία για τους συναδέλφους, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν θέλουν οι συνάδελφοι, όποιος άλλος είναι να τοποθετηθεί, πρέπει να τοποθετηθείτε. Να ακούσουμε τις απόψεις της πλειοψηφίας. Για τον ισολογισμό, ναι. Τυπικό ήταν αυτό. Εάν δεν θέλει κανείς, εγώ τον έχω διαβασμένο τον ισολογισμό για να τελειώνουμε. Εντάξει, όσον αφορά τον απολογισμό, είπαμε τα έσοδα, τα έξοδα, το χρηματικό υπόλοιπο. Τώρα, στον ισολογισμό, κάναμε κάποιες παρατηρήσεις η Οικονομική Επιτροπή. Έτσι, τις αυξομοιώσεις των λογισμών. Τώρα να πω νούμερα, έτσι, ξερά νούμερα, ξέρω εγώ. Βεβαίως, κύριε Καραπιπέρα, έχετε το λόγο. Επίσης, κατάλαβα ότι έχετε, έχετε καταλάβει την μεταξύ απολογισμού και ισολογισμού. Είχατε ερώτησή σας. Α. Όχι, όχι. Δεν κάνουμε προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Κάνουμε έλεγχο απολογισμού. Ναι. Είναι απολογισμός και ισολογισμός. Η διαφορά των δύο πραγμάτων είναι ότι ο μεν απολογισμός είναι καθαρά ταμιακό, καθαρά τα εισπράξεις πληρωμές του Δήμου, ενώ ο ισολογισμός περιλαμβάνει και πράξεις οι οποίες δεν είναι ταμιακές. Παραδείγματος χάρη υποχρεώσεις οι οποίες έχουν έρθει στο Δήμο, έργα που έχουν γίνει στο Δήμο και δεν έχουν πληρωθεί. Και άλλα πράγματα όπως είναι οι αποσβέσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε ένα ταμιακό. Αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο. Στην ουσία εγκρίνουμε το ίδιο πράγμα. Ο ισολογισμός μόνο έχει και τις παραπάνω πράξεις. Η παρουσία σας σήμερα είναι να κρίνετε αν είναι αυτές σωστές ή όχι, αν υπάρχει κάτι, είναι να αλλάξουμε τον ισολογισμό. Αυτό είναι το. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιο, ας πούμε, ότι δεν έγινε μια δαπάνη ή δεν έγινε ένα έσοδο σωστό κτλ., διευκρινίσεις για να αλλάχθει ο ισολογισμός. Εγκρίνουμε τον ισολογισμό όπως είναι. Υπάρχει όμως ο απολογισμός, μέσα από τον οποίο, βέβαια και στον ισολογισμό, φαίνεται και η πορεία ορισμένων πραγμάτων του Δήμου. Έτσι δεν είναι? Διότι η πορεία των έργων, των επενδύσεων κλπ. Φαίνεται μέσα εξού και βλέπω εσείς προφανώς στη σελίδα 3 που μας δώσετε, γράφετε για τις επενδύσεις, για τον κύκλο εργασιών κλπ. Εκεί είναι μια υπόσταση της λειτουργίας του Δήμου και της πορείας του Δήμου, της αναπτυξιακής, των έργων κλπ. Κάτω από αυτή την έννοια είπα, αφού θα τα συζητήσουμε και τα δυο, είπε ο κύριος Αβραάμ, για να επαναλάβω, μια που έχω και το μικρόφωνο ανοιχτό, μερικά πράγματα για τον απολογισμό. Εσείς μας είπατε τώρα για τον ισολογισμό κάτι, αφού οι συνάδελφοι αν θέλουν κάτι, εγώ είμαι καλυμμένος σε μπάση περιπτώσει. Ως εδώ. Κύριε Αθανασιάδη, έχετε το λόγο. Ναι, ναι. Από τον κύριο Ορκωτό έχουμε τυχόν παρατηρήσεις δικές σας? Όχι. Εντάξει. Να περάσουμε σε ψηφοφορία. Κύριε Φατράλη, είπατε είμαι καλυμμένος, μήπως δεν κατάλαβα έχω καλά. Πολύ ωραία. Έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Φατράλη, το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Ναι. Λέω λοιπόν, θα σταθώ καλύτερα στο σημείο εκείνο που ανέφερε ο κύριος Αβραάμ και αναφέρεται και στην ανάλυση εδώ, η οποία αναφέρεται και αυτό, αυτή η παράγραφος, ας πούμε, για τις επενδύσεις. Βεβαίως θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο σπουδαίο που υπησέρχεται και στον απολογισμό και στον ισολογισμό αριθμητικά. Και βέβαια μέσα από αυτό φαίνεται και η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, αλλά και η ενεργητικότητά του. Και βέβαια εκείνο που είναι πολύ σπουδαίο, θα πρέπει να δούμε και μέσα από εδώ την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, κατά την άποψή μου. Καθότι ακούμε και καθημερινά τον Περιφερειάρχη να λέει ότι φτάσαμε το 130%, να δούμε πόσο εμείς καταφέραμε κάτι από αυτό.
Και βέβαια στον απολογισμό φαίνεται μέσα, που είναι και ο προϋπολογισμός, επισέρχεται και ο προϋπολογισμός. Έχουμε προϋπολογίσει 14 εκατομμύρια για επενδύσεις και εισπράξαμε 2,9. Του τέστην και επί της 100 υλοποιήσαμε το 21% του προϋπολογισμού. Και βέβαια αυτά είναι από ΣΑΤΑ, ένα 129, που σημαίνει όταν προϋπολογίσαμε 750.000 έχουμε 300.000 επιπλέον, οι οποίες έχουν σχέση με τα παλαιά χρωστούμενα των Δήμων, από τους ΚΑΠ παλαιότερων ετών 75.000 και από το Θησέα 220.000, που είναι χρήματα τα οποία ήρθαν τώρα βέβαια για έργα τα οποία έχει προγραμματίσει ο πρώην Δήμος Προσουτσάνης. Αν συνδυάσουμε και αυτά που ήρθαν το 2011 για περίπου τα ίδια πράγματα, 354.000, μιλάμε για ένα ποσό περίπου 1 εκατομμύριο, τα οποία είναι χρήματα που χρωστούσαν η κεντρική εξουσία για παλαιότερα χρέη των δύο πρώην Δήμων. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να θυμίσω ότι σε αυτή την αίθουσα λέγαμε ότι τα χρέη τα οποία παρουσιαζόταν εδώ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά χρέη τα οποία μας χρωστούσε η κεντρική εξουσία, και το Δήμο Προσουτσάνης και τον πρώην Δήμο Σιταγρών. Και βέβαια αν δούμε και επί της ουσίας τα χρήματα τα οποία εμείς απορροφήσαμε από το ΕΣΠΑ, είναι 1.550.000. Ένα ποσό το οποίο είναι γνωστό στους συναδέλφους εδώ, ότι είναι το έργο, τα δύο έργα τα οποία ξεκινούν από την Καλλιθέα και κάποια υποχρεωτικά έργα που είναι για τους ΧΑΔΑ. Και βέβαια το θέμα είναι ότι σε αυτό το κομμάτι η απορία είναι γιατί δεν μπορέσαμε οι δικοί μου να ακολουθήσουμε, θα έλεγα, τους άλλους δήμους, οι οποίοι μονίμως και σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα ακούμε να λένε οι δήμαρχοι για έργα, εκατομμύρια εδώ, εκατομμύρια εδώ, εκατομμύρια εκεί. Και βέβαιως ο Δήμος ο δικός μας, πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας Δήμος ο οποίος ήταν ο πρώτος σε διαχειριστική επάρκεια και δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά τις επενδύσεις και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και πορεία του Δήμου. Επίσης θέλω να σταθώ στο θέμα των αποσβέσεων, όπου παρατηρούμε και εδώ μία μείωση. Και βέβαια πρέπει να είναι γνωστό σε όλους, οι αποσβέσεις, η μείωση των αποσβέσεων δείχνει και την ελάττωση της ενεργητικότητας του Δήμου όσον αφορά την εκτέλεση έργων. Θεωρώ ότι είναι, σε όσους ασχολούνται με τους ισολογισμούς, είναι απλό αυτό. Όταν έχεις έργα αυξάνονται οι αποσβέσεις, όταν δεν έχεις μειώνονται. Το χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είναι 1.550.000, βεβαίως αυτό, όπως μας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είναι λόγω του ότι τελευταία το Δεκέμβριο ήρθαν χρήματα. Όμως από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα πέρασαν 9 μήνες και θεωρώ ότι, πιστεύω ότι το Ταμείο του Δήμου σήμερα θα έχει περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα ή να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, η πιο σωστή λέξη, για να μην ακούμε μονίμως ότι δεν έχουμε λεφτά και όσα είναι γνωστά. Για να προχωρήσω παρακάτω θέλω να πάω λίγο στο ενεργητικό, στο κυκλοφορούν ενεργητικό, και εδώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Καραπιπέρη. Έχουμε κυκλοφορούν ενεργητικό στον ισολογισμό που μας δώσατε στα αποτελέσματα της πρώτης του 2011. Έτσι. Ισολογισμό ο οποίος προήρθε μάλλον μέσα από τον που έγινε ένας, όχι απολογισμός, κάνατε έναν, έχω εδώ ισολογισμό της έναρξης 1η Ιανουαρίου του 2011. Έτσι δεν είναι, έχει υπογραφεί δική σας. Το ερώτημά μου είναι, εδώ στο κυκλοφορούν ενεργητικό έχει κάποια νούμερα.
αυτά τα νούμερα δεν πρέπει να είναι τα ίδια αν προσθέσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι του κυκλοφορού ενεργητικό με τα στοιχεία, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν στους δύο ισολογισμούς των δύο δήμων προς το Τσάνης Ιταγρών πρώην, να συμφωνούν. Δηλαδή, είχε ο Δήμος προς το Τσάνης χρέος 10 και 5 ο 3 των Σιταγρών 13. Στο ισολογισμό έναρξης δεν έπρεπε να έχουμε το νούμερο 13. Δεν είναι αυτό, θα σας το δώσω μετά στο τέλος. Θα σας δώσω του 11, θα σας δώσω και τους δυο τους ισολογισμούς στο πρώην Δήμο προς το Τσάνης και Σιταγρών. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι το ποσό το οποίο είναι προς σύσπραξη στον ισολογισμό του 12 όπως το βλέπουμε και αναφέρομαι στο κυκλοφορούν ενεργητικό, οι απαιτήσεις οι οποίες είναι για μεν το 12 384.000, οι δε απαιτήσεις προς πώληση αγαθών που είναι παλαιότερων οικονομικών ετών είναι 1.186.404. Του τεστ είναι 1.570.000. Η παρατήρησή μου είναι πολιτική, ότι το ποσό είναι μεγάλο και θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια προς σύσπραξη. Διότι, να πω και τα αντίστοιχα ποσά, οι δύο δήμοι όταν παρέδωσαν ήταν 909.000. Εάν κάτι δεν είναι σωστό από αυτό που λέω, ίσως θα πρέπει να το δείτε και να μετά το πέρας και να με διορθώσετε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό και βέβαια κλείνοντας θέλω να πω τη γενική μου τοποθέτηση ότι σύμφωνα με τον απολογισμό και τον ισολογισμό παρουσιάζεται μια αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Επίσης, την ίσπραξη που είπα παλαιότερων οικονομικών ετών και μέσα και το 12, αν και πρέπει να πω ότι οι εισπράξεις το 12 ήταν σε καλό επίπεδο. Εκείνο που κολλαίνουμε είναι στο παλαιότερων οικονομικών ετών με την έννοια εκτός του 12. Και βέβαια μέσα από τον απολογισμό φαίνεται και η απουσία του κοινωνικού προσώπου του Δήμου και μια που τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά, καλό είναι να δώσουμε εκείνη την πάγια προκαταβολή, κύριε Δήμαρχε, τους Προέδρους, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το πενιχρό ποσό θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Και επειδή μιλάμε και για απολογισμό και για υλοποίηση του προϋπολογισμού, απλώς να αναφέρω ότι ως προς τα βεβαιωθέντα ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε κατά 54% και τα εισπραχθέντα 45%. Και μια ερώτηση προς την υπηρεσία, έχει μια στήλη ακυρωθέντα 208.882. Αυτά τι είναι, ακυρωθέντα? Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ το, στο τέλος. Λέει, έσοδα ας πούμε, προϋπολογιστέντα, βεβαιωθέντα, ακυρωθέντα. Τα ακυρωθέντα από τα έσοδα, από τον απολογισμό. Ναι, και τον απολογισμό, ναι. Λέει 208.000. 200, ναι, 8 και κάτι ψηλά, 882. Αυτά είναι τώρα θέμα αριθμού εσόδων. Θέμα αποστολή. Είναι από διαγραφές. Ναι, διαγραφές του Σπύρου, του Μουδούρου. Ναι, μιλάμε για μεγάλο ποσό, έτσι δεν μιλάμε για 5-6-7.000, έτσι και κάπου 7.000 αλλού, αλλά το ποσό είναι... Το μεγαλύτερο από ό,τι βλέπω ποσό, 195.000, είναι στις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων. Άρα κάτι άλλο θα είναι, δεν θα είναι λογικά πολιτών. Φαντάζομαι τώρα, έτσι, τώρα ο Σπύρος. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Στους πολίτες εκεί κάπου διάβασα ήταν ένα ποσό της τάξης 7.000. Κάπου τόσο, ναι.
Το μεγάλο ποσό είναι 195.000 εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων. Τώρα, αυτά μπορεί να είναι ποσά διαγραφέντα. Ακυρωθέντα επομένως. Δεν θεωρώ τώρα ότι αυτό θεωρία... το ποσό στο κομμάτι των εσόδων ότι μπορεί να είναι. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο ποσό υπάρχει και στα έσοδα. Για να και τα έσοδα μιλώ. Και στα έξοδα πρέπει να είναι. Μισό λεπτό. Στα έσοδα το απολογισμό. Α, δω λίγο μήπως είναι και στα έξοδα. Έχεις δίκιο. Έχει, ναι, μόνο στα έσοδα είναι ακυρωθέντα. 208. Το διευκρινίσουμε τώρα, αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Και να τελείσω με τα έξοδος προς τα ενταλθέντα, υλοποίηση 39%. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Το λόγο έχει ο κύριος Δημαρχός. Σε αυτήν την αίθουσα καθόμασταν, κύριε Φατράλη, πολλά χρόνια μαζί. Τα περισσότερα είμαστε μαζί από εκείνη τη μεριά που είστε εσείς σήμερα. Αλλά κάναμε και μια εποχή που ήσασταν εσείς εδώ και εγώ εκεί. Συνήθως τέτοια μέρα βλέπαμε την αθλειότατη κατάσταση που υπήρχε στον τότε Δήμο Προσοτσάνης και η συνεδρίαση λειτουργούσε με ένα διαφορετικό επίπεδο. Δεν περίμενα βέβαια να βγείτε και να συγχαρείτε τη σημερινή διοίκηση για την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, αλλά μένω έκπληκτος που διαπιστώσατε από τον απολογισμό του Δήμου και από τον ισολογισμό ότι η διαπίστωσή σας είναι ότι ο Δήμος έκανε μικρή ενεργοποίηση των έργων ΕΣΠΑ. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για το 2012. Το 2012 που ακόμη πληρώναμε, αυτός ο Δήμος πλήρωνε τις οφειλές που είχατε αφήσει εσείς, κύριε Φατράλη. Το 2012 που πήραμε 1.100.000 για τη ΣΑΤΑ και τη δώσαμε στους εργολάβους, τους οποίους είχατε εσείς παραγγείλει να κάνουν έργα χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τους πληρώσετε. Μιλάμε για το 2012 που ακόμη ο Δήμος πήγαινε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Και το κατάφερε σήμερα, βρισκόμαστε προς το τέλος του 2013 και μπορούμε να πούμε με ευκολία πια ότι περάσαμε αυτήν την οδύνη που μας αφήσατε. Άκουσα σε μια αποστροφή του λόγου σας που είπατε ότι τώρα που είναι καλά τα οικονομικά του Δήμου, ξεχάσατε ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας, κάναμε μείωση στα έξοδα για να ξεπεράσουμε το 24% που μας είχαν προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών με Τικία και τα συναφή Υπουργεία. Είπαμε ότι εξηγιάναμε τον Δήμο. Δεν είπαμε ότι γίναμε και πλούσιοι ξαφνικά. Μην μεταχειρίζεστε κατά το δοκούν τις εκφράσεις της διοίκησης. Σε ό,τι έχει σχέση το ΕΣΠΑ, αξιοποιήσαμε ό,τι υπήρχε από μελέτες, το υποβάλαμε, σώσαμε έργα που άλλοι Δήμοι δεν κατάφεραν να σώσουν και αν θέλετε να σας ανακοινώσω και τα έργα που έχουμε κάνει, θα είστε φαντάζομαι ικανοποιημένος. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να μας συγχαρείτε. Το λόγο ο κύριος Φατράλης. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, νούμερα είπα. Ούτε αθλειότητες είπα, ούτε οδύνη είπα, ούτε τίποτε είπα. Κατέγραψα νούμερα. Εάν είστε ικανοποιημένος με επενδύσεις της τάξης του 1.550.000, να σας συγχαρώ. Αύξηση λέει. Το προσέξατε, λέει αύξηση κατά 1.550.000. Να σας πω εγώ επομένως και το κανονικό νούμερο. Ήταν 500.000 και έγιναν 2 εκατομμύρια. Να ξαναπώ, αν είστε ικανοποιημένος με τα 2 εκατομμύρια επενδύσεις, συγχαρητήρια μεγαλοφόνος. Είμαι απολύτως ικανοποιημένος με την οικονομική πορεία του Δήμου, κύριε Φατράλη. Κύριε Δήμαρχε, εδώ μιλάμε για ξεχωριστά πράγματα.
Μιλάμε για το ΕΣΠΑ, μιλάμε για όλα τα... Ο απολογισμός και ο ισολογισμός είναι το ΕΣΠΑ, κύριε Φατράλη. Και το ΕΣΠΑ. Και το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, εσείς λοιπόν μας λέτε συγχαρητήρια για τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Σας λέω, μας και λέτε συγχαρητήρια. Μην βιάζετε. Παρακαλώ. Θα τα πω όλα. Εφόσον θέλετε θα σας πω, θα σας τα πω όλα. Το τι κατάσταση βρήκατε για Οδύνη, πιστεύω αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ βρήκα χειρότερη κατάσταση από αυτή που βρήκατε εσείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και είμαι έτοιμος και διαθέσιμος να μιλήσουμε εφόλης της ύλης μια μέρα. Να δούμε, μισό λεπτό. Δεν θέλω να μιλήσουμε μια μέρα και πρέπει να μιλήσουμε μια μέρα, και τα έχουμε πει πολλές φορές. Σήμερα που είναι η μέρα του απολογισμού και του ισολογισμού του 12, περίμενα να ακούσω άλλα πράγματα από εσάς. Όχι στήρα αντιπολίτευση. Το εκτιμώ όμως αυτό, κύριε Φατράλη. Στήρα αντιπολίτευση, ξέρετε ποια είναι? Ένας που μιλάει χωρίς να αναφέρεται σε πράγματα, ονόματα και αριθμούς. Οι αριθμοί, κύριε Δήμαρχε, να τελειώσω. Οι αριθμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και τους αριθμούς τους λέει ο καθένας όπως θέλει, κύριε Φατράλη. Και επειδή έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε αριθμούς χωρίς να ξέρετε την ουσία των αριθμών, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι... Αυτά που μας δώσατε, εγώ λέω, κύριε Δήμαρχε, και βεβαίως θεωρώ ότι οι φράσεις μου ήταν πολύ συγκεντρωμένες, μελετημένες και τις είχα σκεφτεί, τις σκέφτομαι πριν πω κάτι. Έτσι, δεν σας είπα ούτε ότι είστε για Οδύνη, ούτε ότι είστε σε αθλειότητα, ούτε τίποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καλός ο καπετάνιος στην Φουρτούνα φαίνεται. Όλοι δεν βιώσαμε... Ευχαριστώ λοιπόν, ναι. Λοιπόν, δεν βιώσαμε καταστάσεις ευχάριστες. Όμως, θα πρέπει να δεχτείτε ότι το κομμάτι του έσπασε, εκείνος έκανα παρατήρηση. Τώρα, όσον αφορά να μου πείτε ότι κάνατε οικονομική καλή διαχείριση, πήρατε χρήματα, μας λέγατε τότε, και εγώ τι θα ακούσαμε εδώ πέρα, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα φανάρια και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα, θα μιλήσεις, Σάκη, δώσου Σάκη, ξέρω εγώ, τη σειρά την ξέρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ήρθε μια στιγμή, πρέπει, για τα χαρτιά τα δικά σας, εγώ είπα, τίποτα. Συνήθως, όπως με ξέρετε πολύ καλά, δεν ομιλώ χωρίς στοιχεία. Το λόγο έχει... Ναι, ο κύριος Αβράμ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Να διευκρινίσουμε και τα 195.000 που είναι εισπράξεις υπέρ δημοσίου. Ναι, από τα 208, τα 195 είναι εισπράξεις υπέρ δημοσίου που αφορούν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί γίνεται... Γιατί όταν κάνουμε ανάληψη όλο το ποσό, αυτό ξέρεις, έρχεται έσοδο-έξοδο. Ουσιαστικά είναι λογιστική τακτοποίηση. Τώρα γίνεται ανατροπή ανάληψης στο τέλος του χρόνου και εμφανίζεται έτσι. Μα δεν είναι καινούργια νομοθεσία μας επιβάλλουν να κάνουμε ανατροπές. Εντάξει, πάντως είναι αυτό το ποσό, το έχω δει από τα βλέπω. Εντάξει. Το λόγο έχει ο κύριος Στερνεξής. Κάνοντας αναφορά λίγο όσο αφορά τα νούμερα της ΣΑΤΑ που είπατε, κύριε Φατράλη, θα έπρεπε να πούμε κάποια νούμερα. Το 2010 οι δύο πρώην δήμοι πήραν 1.800.000 ΣΑΤΑ. Αυτό είναι τα στοιχεία της οικονομικής... Κύριε Φατράλη, μη διακόπτετε, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Λοιπόν, τα στοιχεία... Αφήστε τον κύριο Τερνεξή να ολοκληρώσει. Πήρατε πόσες? 492.000 του 2010. Λοιπόν, τα στοιχεία... Λοιπόν, κύριε Φατράλη, αφήστε τον κύριο Τερνεξή να ολοκληρώσει. Από την οικονομική υπηρεσία... Οι δύο δήμοι μαζί πήρανε 1.800. Οι δύο δήμοι μαζί. Το 2010. Λοιπόν, το 2011 ο Δήμος πήρε, ενιαίος πλέον, πήρε 1.200.000. Το 2000... Μισό λεπτό να πω το κοιτάξτε, μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, το 2012 πήρε 1.000.000. Το 2013, αν πάνε όλα καλά, θα πάρουμε 700, με τα δεδομένα που είναι... Και ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει, ότι για το 2014 μιλάμε για 350.000. Ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν με αυτή τη μείωση ροή των χρημάτων που έρχεται να επικαλείστε ακόμα ότι το κράτος στέλνει τα χρήματα που σας χρωστάει από το 10. Δηλαδή για αυτή τη δημοτική αρχή δεν θα στείλει ποτέ χρήματα. Ακόμα τα χρήματα που έρχονται είναι χρήματα που οφείλουν από το 10. Δηλαδή εμείς πότε θα έρθουν για μας χρήματα να υλοποιήσουμε πρόγραμμα? Όσο αφορά το ΕΣΠΑ, ξέρετε πολύ καλά ότι για να πάρουμε έργα ΕΣΠΑ και μιλάμε για το 12, έπρεπε να είχαμε και μελέτες. Συγγνώμη, αλλά όριμες μελέτες στο βαθμό για να πάρουμε έργα, όπως είχαν κάποιοι άλλοι δήμοι, δεν είχατε
έτοιμες μελέτες για να πάρουμε. Μιλάμε για το 2012, κύριε Φατράλη. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το 2013, μπορούμε να αναφέρουμε. Μιλάμε για τον ισολογισμό του 2012. Αυτά είχα να πω. Και αν καταλάβατε, ναι. Κύριε Φατράλη, παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας, γιατί δεν ακούγεται τίποτα από αυτά που λέτε. Πειράζει, κύριε Φατράλη, πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, διαβάσετε τον απολογισμό. Τον διαβάσετε. Λοιπόν, ας σας πω ένα νούμερο άμα τον διαβάσετε, που ίσως δεν το προσπεράσετε. Στη σελίδα 7, στα έσοδα, στον απολογισμό του 2012, λέει χρηματικό υπόλοιπο ποσάτα προηγουμένου έτους. Και στο πρώτο λέει ένα ποσό, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε, που έστειλαν το 11 από το 10 ένα ποσό. Αλλά εκεί δεν είναι το θέμα. Το θέμα, αγαπητέ Γιάννη, είναι εγώ δεν αναφέρθηκα στη ΣΑΤΑ. Άκουσες να πω ότι δεν υλοποιήσατε έργα μέσω τη ΣΑΤΑ και δεν τη χρησιμοποιήσατε σωστά. Εγώ εστιάστηκα πάρα πολύ συγκεκριμένα στο ΕΣΠΑ. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτά που είπες τα δέχομαι, αν θέλεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχω να μην... Κύριε Φατράλη, να μην πλατιάζουμε. Λοιπόν, το λόγο έχει... Ωραία, το λόγο έχει κύριος Ντεμίρης. Στο προηγούμενο συμβούλιο που έκανε απολογισμός ο Δήμαρχος, εγώ νομίζω το θέμα το είχαμε εξαντλήσει και κάπου συμφωνήσαμε σε αρκετά μαζί. Αλλά τώρα βλέπω, όχι, πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, ότι κάποιες ανακρίβειες λες. Ανακρίβειες όταν λες ο απολογισμός εκφράζει την οικονομική κατάσταση τη στιγμή εκείνη της 31/12 του 12. Το να λέτε ότι έργα ΕΣΠΑ έχουμε 1,5 εκατομμύριο μόνο, είναι αυτά που πληρώθηκαν μέχρι τις 31/12. Οι εντάξεις, μη λέτε, είναι πάνω από 10 εκατομμύρια έργο ΕΣΠΑ. Να σας μην με απαντάτε, να τελειώσω. Αυτά που εισπράχθηκαν, αλλά τα έργα αυτά είναι συνεχιζόμενα. Και να σας αναφέρω, δίκτυο εξωτερικού ίδρυυσης Φωτολίβος, ΕΣΠΑ είναι. Εσείς υπολογίζετε τα 200, μισό λεπτό, ότι αυτά που πληρώθηκαν μέχρι τις 31 ήταν 280, έχει άλλα 326, αυτά δεν τα βάλατε. Επίσης, όχι, μα είναι έργο το οποίο συνεχίζεται, που πρέπει να προστεθεί και αυτό το ποσό. Ένα είναι αυτό. Αυτά που βγήκαν... Μην πάτε να προσανατολίσετε τη συζήτηση. Κύριε Φατράλη, γιατί διακόπτετε, όταν μιλάτε εσείς δεν θέλετε να σας διακόπτω. Εσείς είπατε εντάξεις έργων 1,5 εκατομμύριο. Εδώ υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Να σας πω και για το βιολογικό που δημοπρατήθηκε. Πάει. Είναι έργο το οποίο 6 εκατομμύρια, 6,5. Ναι, εσείς το κάνατε την προετοιμασία, συμφωνώ. Επίσης, έχει την αίθουσα στη Μικρόπολη, 1,5 εκατομμύριο. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, πού είναι το 1 εκατομμύριο που είναι... Πάνω από 10 εκατομμύρια είναι τα έργα ΕΣΠΑ. Ιδρεύσεις μόνο βλέπω εδώ. Ιδρεύσεις προσοτσιάζεις, 310, 60 πληρώθηκαν. Εσείς βάλατε τα 60 χιλιάρικα. Τα 249 που είναι, θα πληρωθούν το επόμενο χρόνο. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Είναι τα έργα, είμαι γι' αυτό, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ έχω πει τις παρατηρήσεις μου προχθές και τις δεχτήκατε. Στον απολογισμό που έγινε, τις δεχτήκατε, έχω την εντύπωση, αλλά εδώ μην είμαστε άδικοι. Ό,τι μελέτη υπήρχε, έχει ενταχθεί. Ό,τι μελέτη έχει ενταχθεί. Αυτή ήταν η προετοιμασία, αυτή έγινε. Γίνονται μελέτες, εγώ κατέκρινα. Και αυτό που είχε στην παλιά προκαταβολή, συμφώνησα, εγώ το είπα. Και για άλλα είπα, πολλά περισσότερα από ό,τι είπατε εσείς. Αλλά όχι αυτό.
Αυτό είναι η στιγμή εκείνη της 31 Δωδεκάτου. Ναι, της 31 Δωδεκάτου τα έργα ήταν, τα λεφτά που πήραμε από έργα ΕΣΠΑ ήταν 1,5 εκατομμύρια. Αλλά υπολείπονται και άλλα τα οποία έρχονται εις ρέον, τα έργα δεν τελείωσαν, δεν παραδόθηκαν. Οι εντάξεις, το πιο σημαντικό σε ένα συμβούλιο ή σε μια δημοτική αρχή είναι να εντάξει το έργο, να βρει χρηματοδότηση. Αν ενταχθεί το έργο μετά και είναι χρηματοδότηση από αλλού, δεν πρέπει και εκείνα να, έτσι, αλλά εξηγεμένα το κάνατε αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος Αθανασιάδης και τον παρακαλούμε το τηλέφωνό του στο αθόρυβο. Λοιπόν, με τα νούμερα οπωσδήποτε δεν τα αφιβάλλει κανείς, είναι συγκεκριμένα και είναι αυτά. Εδώ μέσα περισσότερο θα πρέπει να το προσεγγίσουμε πολιτικά το θέμα. Δεν αφιβάλλει κανείς ότι είναι αυτά, έτσι έχουν έρθει, έτσι έχουν εγγραφεί και σωστά έχουν εγγραφεί. Εγώ απλά θα πω, έτσι για να συνδυάσουμε το παρελθόν με το παρόν, γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, εδώ μέσα είχαμε σηκώσει πολύ για τους τόνους. Είναι αλήθεια ότι όσο και να λέμε, στην πράξη καταλήγουμε να κάνουμε διαχείριση μιας κατάστασης. Και είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από την κεντρική διοίκηση. Πόροι που έρχονται, πόροι που περιμένουμε, που κάποια στιγμή μας εκθέτουν, δεν έρχονται. Και είναι αλήθεια ότι αυτά έχουν σχέση με την όλη οικονομική κατάσταση και της πατρίδας μας. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι διαχρονικά μέχρι το 2008 είχαμε μία ανωδική πορεία στα οικονομικά κάθε χρόνο στους ΟΤΑ. Και μάλιστα κάθε χρόνο όταν κάναμε προϋπολογισμούς μας ερχόταν από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένη κύκλωση όπου έλεγε να συνυπολογίζεται ένα 10-12% περίπου από αυτά που είχατε πέρσι. Απότομα από το 2008 και μετά είχαμε μία φθήνουσα κατάσταση χωρίς να προειδοποιούν. Δηλαδή βρεθήκαμε το 2009 να έχουμε λιγότερα έσοδα από το 2008, το 2010 να περιμένουμε άλλα και να είχαμε λιγότερα, αλλά σίγουρα αυτά που εγγράφαμε στους προϋπολογισμούς μας δεν ήταν αέρας, δεν ήταν κάτι που εμείς βγάζαμε, φεύραμε από το μυαλό μας νούμερα. Και το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή μιλούσαμε τα νούμερα και είχαμε κάποιες διαφωνίες εδώ μέσα. Δυστυχώς αυτή ήταν η κατάσταση και αυτή συνεχίζει να είναι. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν ήταν ποτέ συνεπής με την αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Επειδή πάντα εγώ έχω μάθει να τα βλέπω και να συζητάω πολιτικά εδώ μέσα, η συζήτηση που γίνεται κυρίως έχει να κάνει ότι κανείς, μα κανείς πιστεύω ότι δεν θέλει να εισπράττει λιγότερα από αυτά που έπαιρνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα νούμερα ευημερούν, αλλά στην πράξη, ευημερούν τα νούμερα, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει αντίστοιχη έργο που ανταποκρίνεται εκείνη τη στιγμή. Μακροπρόθεσμα ίσως και θα είναι. Τα νούμερα θα αντιστοιχούν με τα έργα αυτά. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα έχουν ενταχθεί έργα στο ΕΣΠΑ. Εμείς πιστεύω όπως και εσείς θα θέλατε να εντάξετε παραπάνω. Οι δικές μου παρατηρήσεις είναι ότι στην κρίσιμη περίοδο αυτή που ζούμε να μην επιδιώκουμε να εντάξουμε μεγάλα νούμερα αλλά πολλά έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, να είναι πολύ πιο ευέλικτα για να μπορούμε να απορροφήσουν. Δηλαδή, η δικιά μου πολιτική τοποθέτηση είναι αυτή. Δηλαδή, το να λέμε ότι πετυχαίνουμε να εντάξουμε ένα έργο κάποιων εκατομμυρίων, μην νομίζετε, είναι δυσκίνητο. Το ΕΣΠΑ έπρεπε ήδη να το είχαμε καταναλώσει στη χώρα μας. 14 δις με την αρχή της τελευταίας τετραετίας ήταν στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί. Εγγράφουμε νούμερα και λέμε ότι πήγαμε στο 130%, στην πράξη όμως στην πραγματική οικονομία χρήματα δεν έχουν πέσει. Και η παρατήρησή μου ήταν αυτή ότι καλώς θα πρέπει να εντάσσουμε έργα, αλλά σε αυτή την περίοδο και όσο δημιουργεί η κρίση, η δικιά μου άποψη είναι να πάμε με ευέλικτους προϋπολογισμούς για να μπορούμε πραγματικά να διοχετεύουμε και τα χρήματα στην αγορά. Κατά τα άλλα δεν διαφωνώ εγώ με τα νούμερα, είναι τα νούμερα τα οποία είναι εγγεγραμμένα και καλώς είναι εγγεγραμμένα. Κύριε Αθανασιάδη, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καθώς οδεύομαι προς την ψήφιση, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία στον οργωτό λογιστή, τον κύριο Καραμπιπέρη και την εταιρεία του. Και βέβαια να συγχαρώ και την οικονομική μας υπηρεσία, η οποία χρόνια τώρα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων
και για ακόμη μία φορά μας έβγαλε εσπροπόσωπος. Εγκρίνει το σώμα, κύριε Φατράλη, κύριε Αθανασιάδη, εγκρίνει. Κύριε Φατράλη, δεν άκουσα, κύριε Φατράλη, με συγχωρείτε. Ενέκρινε το σώμα ομόφωνα. Διάλειμμα 5 λεπτών για να επανέλθουμε με τη 16η συνεδρίαση.